Εμένα λίγο χαμήλωσε με λίγο το βιολί. Το βιολί λίγο χαμήλωσε το βιολί. Από τις πιο δεμένες μουσικές ομάδες της χώρας μας, ικανή να μας εκφύξει, να χαϊδέψει τα αυτιά μας και να ξεσηκώσει την ψυχή μας. 10 χρόνια πολιτιστικό σύλλογος Καποχωρίου λοιπόν και ετοιμάσαμε για όλους εσάς. Με λόγια μιλάνε τα έργα μας. Θέλω να καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου τους φιλοξενούμενους συλλόγους, τον πολιτιστικό σύλλογο το Γαϊτάνη, και θα μου επιτρέψω να καλωσορίσω ιδιαίτερα τους φίλους μου από την Κύπρο, που ήταν ένας στόχος μου να τους φέρουμε εδώ, να χορέψουν να τους δείτε, από την Λάρνακα της Κύπρου, η Σχολή Χορού η Κύπρος και πολιτιστικός όμιλος Βρακοφόρη. 10 χρόνια Πολιτιστικός Σύλλογος Καμποχωρίου, Μέγας Αλέξανδρος. 10 χρόνια συνεχούς δράσης και παρουσίας στα πολιτιστικά δρόμενα του τόπου μας. Το πολιτιστικό αυτό πανηγύρι προς τιμήν της Αγίας Ιερουσαλήμ γίνεται για 11η συνεχόμενη φορά. Από την πρώτη στιγμή της λειτουργίας αυτού του συλλόγου ήταν πολύ υψηλή η στόχη του. Ξεκινήσαμε χωρίς τίποτα στα χέρια μας και δημιουργήσαμε ένα σύλλογο κόσμημα για το χωριό μας και τη γύρω περιοχή. Επισκευάσαμε και εξοπλίσαμε το κτίριο που μας παραχωρήθηκε, αγοράσαμε φορεσιάς, οργανώσαμε εκδηλώσεις πολιτιστικού και κοινωνικού και ψυχολογικού χαρακτήρα. Συμμετείχαμε επίσης σε πολλές εκδηλώσεις άλλων συλλόγων στη γύρω περιοχή και την ευρύτερη, φτάνοντας ακόμα και στην Κύπρο. Thank you.
Έχουν αρχίσει οι χοροί, έχουν αρχίσει τα τραγούδια και όταν οι πολιτικοί έρχονται καθυστερημένα κακώς διακόπτουν τη διασκέδαση. Όμως ήθελα να σας πω μια καλησπέρα. Χαίρομαι που σας βλέπω όλους εδώ. Για άλλη μια χρονιά φέτος ο Μέγας Αλέξανδρος Καποχωρίου μας μάζεψε εδώ για να χαρούμε όλοι μαζί και να γιορτάσουμε. Εύχομαι σε όλους καλή διασκέδαση. Να είστε καλά. Να δώσουμε ένα μικρό δώρο στην κυρία Αγγέλη και στην κυρία Ναθούλα. Κυρία Ναθούλα, πού είναι η κυρία Ναθούλα? Και σάριζε τη στραντά.